το υπερφυσικό και το ανεξήγητο. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Όλα τα είδη φαντασμάτων. Η ύπαρξη φαντασμάτων δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά. Όμως, στην ιστορία, πολλοί άνθρωποι έχουν αναφέρει ότι έχουν δει περίεργα φαινόμενα ή διάφορες οπτασίες που σηματοδοτούν την ύπαρξή τους. Τα φαντάσματα θεωρούνται ότι είναι πνεύματα ανθρώπων που έχουν πεθάνει. Υπάρχουν όμως ακόμη και φαντάσματα ζώων. Βασιλικά φαντάσματα. Υπάρχουν πολλά κάστρα και παλάτια που είναι στοιχειωμένα από τους βασιλιάδες και τις βασίλισσες που έζησαν εκεί ανά τους αιώνες. Το κάστρο Γκλέμις στο Άγκους θεωρείται το πιο στοιχειωμένο βασιλικό κτίριο στην Σκωτία. Ο βασιλιάς Γεώργιος πέθανε στο παλάτι Κένσινγκτον το 1760, ενώ περίμενε κάποια σημαντικά νέα από την Γερμανία. Το φαντασμά του λέγεται ότι παραμένει στο παλάτι μέχρι σήμερα, περιμένοντας ακόμη. Από το αρχικό παλάτι Ρίτσμοντ, το μεγαλύτερο μέρος δεν σώζεται στις μέρες μας, αλλά η βασίλισσα Ελισάβετ I λέγεται πως το στοιχιώνει περπατώντας ανάμεσα στα πολλά της δωμάτια και στοιχιώνοντας τον πύργο της πύλης. Τα φαντάσματα ανά τον κόσμο. Υπάρχουν εκατοντάδες αναφορές για εμφανίσεις φαντασμάτων σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Συχνά αυτές οι ιστορίες αντικατοπτρίζουν τους θρύλους και τις παραδόσεις της χώρας που τα στοιχιώματα συμβαίνουν. Ένα από τα πιο γνωστά αγγλικά φαντάσματα είναι αυτό του Dick Turpin, που ήταν διάσημος για το ότι λίστευε τους ταξιδιώτες. Ήταν ήρωας των φτωχών, επειδή έκλεβε από τους πλούσιους. Ο Turpin απαγχωνίστηκε το 1739. Πιστεύεται ευρέως ότι το φάντασμά του ακόμη εμφανίζεται στο Hounslow Heath, γνωστό πλέον ως αεροδρόμιο Heathrow. Πάνω από 150 χρόνια πριν, ένας Δανός άνδρας κρεμάστηκε άδικα για κλοπή. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι μια σκιώδης φιγούρα ενός σώματος που κρέμεται από μια αγχώνη εξακολουθεί να εμφανίζεται σήμερα, ακριβώς πριν από το θάνατο ενός μέλους μιας οικογένειας. Το 1974, 30 νέοι άνθρωποι στο ιαπωνικό νησί Οκινάβα ανέφεραν ότι είχαν δει μια σοβαρή πομπή από γυναικεία φαντάσματα που φορούσαν μακριά λευκά φορέματα να κατεβαίνει από ένα βουνό. Ανακαλύφθηκε έκτοτε ότι ο βράχος είχε χρησιμοποιηθεί ως χώρος ταφής. Το 1978, ένας άνδρας από την Νότιο Αφρική ισχυρίστηκε ότι μετέφερε με το αυτοκίνητό του ένα φάντασμα από το ίδιο ακριβώς σημείο που πρόσφατα είχε αναφερθεί ότι μια γυναίκα είχε σκοτωθεί σε τροχαίο δυστύχημα. Στη Βόρεια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ένας θρύλος λέει ότι το φάντασμα ενός σιδηροδρομικού εισπράκτορα στοιχιώνει την σιδηροδρομική γέφυρα στην οποία το κεφάλι του κόπηκε κατά λάθος. Ένα περίεργο φως που έχει το σχήμα ενός κεφαλιού κινείται τριγύρω, εμφανώς διαχωρισμένο από το σώμα του φαντάσματος. Ο Αβραάμ Λίνκον ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 1865. Λέγεται ότι κάθε χρόνο, κατά τον μήνα Απρίλιο, το τρένο που μετέφερε την σωρό του Προέδρου εμφανίζεται. Μπορεί να το δει κανείς να ταξιδεύει πάνω σε ένα κομμάτι σιδηροδρομικής γραμμής στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Ο υπτάμενος Ολλανδός. Ο υπτάμενος Ολλανδός ήταν ένα καράβι που βυθίστηκε τον 16ο αιώνα ανοιχτά του ακροτηρίου της Καλής Ελπίδας. Το φάντασμά του λέγεται πως στοιχιώνει τους ωκεανούς και το έχουν δει πολλές φορές να αρμενίζει απόκοσμα. Το πλοίο υπτάμενος Ολλανδός ταξίδευε στο ακροτήριο της Καλής Ελπίδας όταν ξαφνικά ξέσπασε μια μεγάλη καταιγίδα.
Ο καπετάνιος του υπτάμενου Ολλανδού δεν γύρισε το πλοίο πίσω, με αποτέλεσμα το πλοίο να βυθιστεί και να πνιγούν όλοι. Το 1939, ο υπτάμενος Ολλανδός εθεάθη στα ανοιχτά από 60 ανθρώπους σε μια παραλία στο Γκλεν Σιάρ στη Νότιο Αφρική. Η πιο διάσημη εμφάνιση του πλοίου φαντάσματος συνέβη το 1881, από τον πρίγκιπα Γεώργιο, που αργότερα έγινε ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πέμπτος, από το πλοίο HMS Inconstant. Ο πρώτος ναυτικός από το Inconstant, που ουσιαστικά εντόπισε το πλοίο φάντασμα, πέθανε ακριβώς την επόμενη μέρα, πέφτοντας από τα Ξάρτια. Ταραχοποιό πνεύμα. Ένα ταραχοποιό πνεύμα είναι ένα θορυβώδες φάντασμα. Θεωρούνται υπεύθυνα για την μετακίνηση αντικειμένων, πρόκληση πυρκαγιών και εμφάνιση και εξαφάνιση αντικειμένων. Είναι πολύ απρόβλεπτα και φαίνεται να κάνουν τα πιο περίεργα πράγματα. Το 1960 η 11χρονη Virginia Campbell μετακόμισε με την οικογένειά της από την Ιρλανδία στην Αγγλία και έμενε σε συγγενείς μέχρι ο πατέρας της να τελειώσει τις δουλειές του στην Ιρλανδία. Το 1967 ένα poltergeist άρχισε να ενοχλεί την οικογένεια Manning που ζούσε στο Cambridge της Αγγλίας. Το poltergeist είχε επικεντρωθεί στον 11χρονο Matthew Manning, κάνοντας παράξενους θορύβους και μετακινώντας έπιπλα τριγύρω, οπότε αυτός ήταν στο σπίτι. Το στοίχημα τέλειωσε το 1970 τόσο ξαφνικά όσο και είχε αρχίσει και κανείς δεν μπορούσε να δώσει μια ρεαλιστική εξήγηση σχετικά με το γιατί συνέβησαν όλα. Λέγεται ότι όταν ένα poltergeist είναι παρόν, μπορεί να ακούσετε χτυπήματα, γρατζουνίσματα και περίεργες φωνές. Μπορούν να πετάξουν πράγματα τριγύρω, να σπάσουν πιμπελό και να μετακινήσουν βαριά έπιπλα. Οι Boltons ήταν ένα ζευγάρι που μόλις είχαν μετακομίσει σε ένα καινούριο σπίτι όταν άρχισαν να παρατηρούν ότι διάφορα αντικείμενα μετακινούνταν. Οι προηγούμενοι ένικοι τους είχαν πει ότι υπήρχαν μικροί αόρατοι βοηθοί μέσα στο σπίτι που εξαφάνιζαν αντικείμενα, αλλά οι Boltons νόμισαν ότι αστείευονταν. Η Jenny Bolton είχε παρατηρήσει ότι ενώ αυτή και ο σύζυγός της βρίσκονταν στη δουλειά, το πλήσιμο των ρούχων γινόταν μόνο του και τα ρούχα τους πλένονταν και στεγνώνονταν και τακτοποιούνταν. Μια μέρα είπε στον Πίτερ, τον σύζυγό της, ότι δεν αντέχει άλλο τα poltergeist να κάνουν διάφορα, αλλά πριν προλάβει να ολοκληρώσει τη φράση της, άρχισαν να συμβαίνουν τρομερά πράγματα. Τα φρούτα αδειάζονταν από τη φρουτιέρα, η μαρμελάδα λιφόταν στο χαλί και οι βρύσες ανοίγαν μόνες τους πλημμυρίζοντας το σπίτι. Μόλις η Τζέννη σταματούσε να διαμαρτύρεται, όλα επέστρεφαν στο φυσιολογικό. Αυτή η δραστηριότητα συνεχιζόταν μέχρι που οι Boltons αναγκάστηκαν να μετακομίσουν. Το 1951, μια οικογένεια ανέφερε περίεργα γεγονότα στο σπίτι του στο Λονδίνο. Ένας αστιφύλακας κλήθηκε και βρήκε έπιπλα που είχαν πεταχτεί από την μία άκρη του δωματίου στην άλλη. Παραδόξως, η βίαιη δραστηριότητα σταματούσε ακαριαία μόλις ένα φως άναβε. Φαντάσματα που κάνουν οτοστόπ. Έχουν υποθεί άπειρες ιστορίες για οδηγούς που παίρνουν ταξιδιώτες που κάνουν το stop που μετά εξαφανίζονται. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες φαντάσματα στοιχιώνουν ένα συγκεκριμένο κομμάτι δρόμου, ίσως στο σημείο που έγινε το ατύχημα στο οποίο πέθαναν. Το 1958 ο Α38 στο Σόμερσετ της Αγγλίας ήταν ένας δρόμος που σε μόνιμη βάση ήταν στοιχειωμένος από ένα ταξιδιώτη φάντασμα. Ο Χάρολντ Άνσουορθ, ένας οδηγός δαλίκας, μετέφερε ένα συγκεκριμένο φάντασμα πολλές φορές. Ο κύριος Άνσουορθ μετέφερε τον άντρα αρκετές φορές μέσα σε μια περίοδο μερικών μηνών και δεν είχε υποψιαστεί τίποτε. Μια νύχτα του Νοεμβρίου του 1958 μετέφερε τον ίδιο άντρα και τον άφησε για να μαζέψει μερικές βαλίτσες που είπε ότι χρειαζόταν. Περίμενε, αλλά ο άντρας ποτέ δεν ξαναεμφανίστηκε. Ο κύριος Άνσουορθ, έχοντας βαρεθεί να περιμένει, έφυγε, προχωρώντας μερικά χιλιόμετρα κατά μήκος του ίδιου δρόμου, όπου είδε τον ίδιο άνδρα να στέκεται στο πλάι με ένα φακό. Ο κύριος Άνσουορθ δεν μπορούσε να καταλάβει πως ο φίλος του είχε πάει μέχρι εκεί και, όντας πολύ ανήσυχος, αποφάσισε να μην σταματήσει καθόλου. Το φάντασμα πετάχθηκε μπροστά από το φορτηγό, νευρίασε πολύ που δεν το είχαν μεταφέρει και μετά εξαφανίστηκε. Στις 12 Οκτωβρίου του 1979, ο Ρόι Φάλτον επέστρεφε σπίτι του στο Bedfordshire της Αγγλίας οδηγώντας, όταν είδε έναν άντρα να στέκεται στην άκρη του δρόμου. Ο κύριος Φάλτον προσφέρθηκε να τον μεταφέρει και ο άντρας δέχτηκε και μπήκε στο αυτοκίνητο. Αποφάσισε ύστερα να κάνει ένα τσιγάρο και πρόσφερε ένα και στον άντρα, αλλά προς υπέρτατη έκπληξή του, ο ταξιδιώτης είχε εξαφανιστεί εντελώς.
Άλλο ένα διάσημο στοιχειωμένο κομμάτι δρόμου είναι το Α229 στον Γκάθαμ της Αγγλίας. Το φάντασμα ενός κοριτσιού μεταφέρθηκε από διάφορους με τα αυτοκίνητά τους εκεί σε διάφορες στιγμές από το 1968 μέχρι σήμερα. Πιστεύετε ότι είναι το πνεύμα μιας μέλουσας νύφης που σκοτώθηκε σε εκείνο το δρόμο το 1965. Φαντάσματα μέσα σε πίνακες ζωγραφικής. Κάποιοι άνθρωποι έχουν αναφέρει ότι έχουν δει φαντάσματα στα πιο περίεργα μέρη. Υπάρχουν ακόμη και φαντάσματα που στοιχιώνουν πίνακες που απεικονίζουν τους εαυτούς τους. Στην αμερικανική σαπουνόπερα Dallas, ο χαρακτήρας του Τζοκ Έγουινγκ χρειάστηκε να αφαιρεθεί όταν ο ηθοποιός που έπαιζε αυτόν τον ρόλο πέθανε. Το φάντασμα του ηθοποιού λέγεται ότι επισκέπτεται τα σκηνικά της σειράς και ισιώνει το πορτρέτο του που είναι κρεμασμένο πάνω από το τζάκι. Όταν η οικογένεια Μακόνοτι μετακόμισε σε ένα ανακοινισμένο σπίτι στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ξεπακετάρισαν ένα πορτρέτο μιας μακρινής θείας τους που ονομαζόταν Florence Wright. Είχε πεθάνει πριν ο πίνακας ολοκληρωθεί. Για τις επόμενες εβδομάδες, η οικογένεια άκουγε φωνές φαντασμάτων και ο πίνακας μεταμορφωνόταν σταδιακά σε ένα τελειωμένο έγχρωμο πορτρέτο. Στοιχειωμένα σπίτια. Όλοι έχουν ακούσει για στοιχειωμένα σπίτια. Και αυτά μπορεί να είναι πολύ τρομακτικά μέρη. Λέγεται ότι φαντάσματα που στοιχειώνουν σπίτια μπορούν να περπατήσουν μέσα από τους στίχους και μπορούν να κάνουν τη θερμοκρασία μέσα σε ένα σπίτι πολύ ψυχρή. Αυτή η άτυχη οικογένεια αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι της στην Αγγλία το 1966. Πίστευαν ότι το σπίτι τους ήταν στοιχειωμένο για πολλά χρόνια και μια μέρα απλά αποφάσισαν ότι αρκετά το ανέχτηκαν με τα φαντάσματα. Το Bodley Rectory είναι το πιο στοιχειωμένο σπίτι στην Αγγλία. Κάηκε το 1939, αλλά λέγεται πως φαντάσματα ακόμη στοιχειώνουν τα ερείπια. Δύο ακέφαλα φαντάσματα και το φάντασμα μιας καλόγριας πιστεύεται πως το στοιχειώνουν τακτικά. Περισσότερα στοιχειωμένα σπίτια. Ανάμεσα στο 1883 και στο 1943, ο αριθμός 16 της οδού Montpellier στο Λονδίνο ήταν ο τόπος στον οποίο διεπράχθησαν 20 αυτοκτονίες και ένας φόνος. Τα θύματα είχαν πέσει από την κορυφή του πύργου. Το 1944 ένας ερευνητής επισκέφθηκε το σπίτι και παραλίγο να πέσει μόνος του από τον πύργο. Μια φωτογραφία που έχει ληφθεί δείχνει ένα φάντασμα ντυμένο με ρούχα της Βικτωριανής εποχής σε ένα παράθυρο του πάνω πατώματος. Το Balanchine House είναι γνωστό για το ότι έχει μερικά πολύ περίεργα στοιχιώματα, όπως αυτό μιας καλόγριας, ενός άνδρα που κουτσένει, ενός παπά και ενός αριθμού σκύλων. Όλα τα φαντάσματα συνδέονται με ανθρώπους που ζούσαν στο σπίτι. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ήταν κάποιος Major Stewart. Λεγόταν ότι αφού πέθανε, θα επέστρεφε στο σπίτι του ως το αγαπημένο του μαύρο σπανιέλ. Το Rainham Hall, στο Norfolk της Αγγλίας, θεωρείται ότι είναι στοιχείο από το φάντασμα της Dorothy Walpole που πέθανε εκεί. Το φάντασμά της είναι γνωστό ως η διάσημη καθηγήτρια. Το 1935, ένας επαγγελματίας φωτογράφος που επισκέφτηκε την αίθουσα φωτογράφησε το φάντασμα μιας γυναίκας που φορούσε πέπλο. Μετά από προσεκτική μελέτη της φωτογραφίας, μερικοί ειδικοί πιστεύουν ότι είναι αυθεντικό. Διώχνοντας τα φαντάσματα. Οι άνθρωποι έχουν εφευρεί όλων των ειδών περίεργους τρόπους για να διώχνουν τα φαντάσματα. Φυλακτά που φέρνουν καλή τύχη και περίπλοκες τελετές επιστρατεύονται για να διωχθούν τα φαντάσματα. Μερικοί άνθρωποι φοράνε φυλακτά και ταλισμάν, φυλακτά που φέρνουν καλή τύχη, στο λαιμό τους για να διώξουν τα κακά πνεύματα και για να είναι καλότυχοι. Στην Κίνα, το κάψιμο αρωματικών στικ πιστεύεται ότι διώχνει τα ανεπιθύμητα πνεύματα. Στις κηδείες χτυπούν τύμπανα με δύναμη και ανάβουν θορυβώδη πυροτεχνήματα για να διώξουν τα κακά πνεύματα. Oh, 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 oh.
Σε πολλά μέρη του κόσμου συνηθίζεται ακόμη να σκεπάζουν όλους τους καθρέπτες σε ένα σπίτι μέχρι την κηδεία. Αυτό προστατεύει τους ζωντανούς από τα πνεύματα που έρχονται για να κλέψουν την αντανάκλασή τους στον καθρέπτη και να τους πάρουν μαζί τους στον κόσμο των πνευμάτων. Οι Ίντουιτς ποτέ δεν βγάζουν κάποιον που έχει πεθάνει σε ιγλού από την μπροστινή πόρτα. Θεωρείται ότι το πνεύμα του νεκρού θα ξαναγυρίσει αν γνωρίζει που βρίσκεται η πόρτα. UFOs, Unidentified Flying Objects. Χιλιάδες κόσμου έχουν αναφέρει ότι είδαν παράξενα αντικείμενα στον ουρανό και πολλοί είναι πεπισμένοι ότι κάποια από αυτά είναι εξωγήινα διαστημόπλια. Λένε την αλήθεια. Υπάρχει πραγματικά ζωή σε άλλους πλανήτες? Νότια της Μελβούρνης στην Αυστραλία το 1978 ένας πιλότος, ο Φρέντρικ Βαλέντις, ενημέρωσε με τον ασύρματο τον πύργο ελέγχου ότι έβλεπε ένα αγνώστο ταυτότητος υπτάμενο αντικείμενο στον νυχτερινό ουρανό. Ανέφερε ότι το UFO πέταξε δίπλα του με εκπληκτικά υψηλές ταχύτητες και σταματούσε κάθε τόσο και ουρούνταν πάνω από το έδαφος. Καθώς ο Βάλεντι είχε ανέφερε αυτά τα γεγονότα, η εκπομπή του ασυρμάτου ξαφνικά κόπηκε και αυτός εξαφανίστηκε. Ούτε αυτός, ούτε το αεροπλάνο του ξαναφάνηκαν ποτέ. Στις ημέρες που ακολούθησαν, υπήρχαν περισσότερες εμφανίσεις περίεργων φώτων και λαμπερών αντικειμένων στον ουρανό στην ίδια περιοχή. Ένα τηλεοπτικό συνεργείο έστησε μερικές κάμερες και κατέγραψε τα αντικείμενα σε φιλμ ως απόδειξη. Τα φιλμ εξετάστηκαν από ειδικούς και βρέθηκαν αυθεντικά. Επίσης έδειξαν ότι υπήρχαν περισσότερα από ένα υπτάμενα αντικείμενα, από τα οποία μερικά είχαν διάμετρο 20 με 35 μέτρα και ταξίδευαν με ταχύτητα περίπου 4.800 χιλιόμετρα ανά ώρα. Υπάρχουν διάφορα πράγματα στον νυχτερινό ουρανό που μοιάζουν παράξενα ή δύσκολο να εξηγηθούν. Μερικά μπορεί να είναι μετεωρίτες. Η Aurora Borealis, το Βόρειο Σέλας, ασυνήθιστα αστέρια ή πλανήτες. Ή μπορεί και μερικά από αυτά να είναι στην πραγματικότητα εξωγήινα διαστημόπλια. Απαγωγές από εξωγήινους. Μερικοί άνθρωποι όχι μόνο ισχυρίζονται ότι έχουν δει εξωγήινους και τα διαστημόπλια τους, αλλά ότι έχουν πέσει θύματα απαγωγής από αυτούς και ότι τους μετέφεραν στο εσωτερικό των περίεργων υπτάμενων δίσκων τους. Μερικοί άνθρωποι αναφέρουν ότι τους απήγαγαν για μερικές ώρες ή ημέρες, ενώ άλλοι ισχυρίζονται πως έλειπαν για χρόνια. Η πρώτη αναφορά απαγωγής από εξωγήινους καταγράφηκε το 1957 στην Αργεντινή. Ένας άνδρας ονόματι Αντώνιο Βίλας Μπούας ήταν στην δουλειά του μία ημέρα όταν είδε ένα περίεργο αντικείμενο ψηλά στον ουρανό. Καθώς πλησίασε ο Αντώνιο, μπόρεσε να δει ότι ήταν ένα είδος υπτάμενου δίσκου. Το UFO προσγειώθηκε στην Φάρμα και ο Αντώνιο οδηγήθηκε στο διαστημόπλιο. Τον άφησαν όμως να επιστρέψει λίγο αργότερα και έζησε για να πει την ιστορία του. Και τώρα οι κυριότερες ειδήσεις. Νωρίτερα σήμερα ο κύριος και η κυρία Άιζακ Σμιθ απήχθησαν από εξωγήινους από την πίσω αυλή τους στο ανατολικό Σάσεξ. Ένας φίλος τους ήταν μάρτυρας της απαγωγής. Η Μπέτι και ο Μπάρνεϊ Χιλ από το Νιου Χάμσαϊρ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ισχυρίζονται ότι απήχθησαν από εξωγήινους το 1961. Επέστρεφαν στο σπίτι τους, οδηγώντας μετά από διακοπές στον Καναδά, όταν είδαν ένα παράξενο φως να κάνει ελιγμούς κοντά στα βουνά. Καθώς πλησίασαν, είδαν ότι ήταν ένα τεράστιο διαστημόπλιο. Ο Μπάρνεϊ Χιλ έβγαλε τα κιάλια του για να δει το αντικείμενο από πιο κοντά. Ανέφερε ότι είδε παράξενα πλάσματα μέσα στο UFO να κοιτάζουν αυτόν και τη γυναίκα του. Το επόμενο πράγμα που οι Χιλ θυμούνται είναι ότι βρίσκονταν στο αυτοκίνητό τους και κατευθύνονταν προς το σπίτι τους. Ένιωθαν εκπληκτικά κουρασμένοι και ζαλισμένοι και είχαν χάσει ώρες. Μερικοί πιστεύουν ότι οι Χιλ απήχθησαν από εξωγήινους για λίγο. Πότε απήχθηκε η Μπέτι και ο Μπάρνεϊ Χιλ? Κάντε κλικ στη σωστή απάντηση. Το Μαρί Σελέστ. Το 1872 ολόκληρο το πλήρωμα του εμπορικού πλοίου Marie Celeste εξαφανίστηκε. Το σκάφος ήταν εντελώς ανέπαφο, αλλά κανείς δεν είδε κανένα μέλος του πληρώματος ποτέ ξανά.
Ο πλοίαρχος Μπέντζαμιν Σπούνερ Μπρίγκς απέπλευσε από τη Νέα Υόρκη με το Μαρί Σελέστε με τη γυναίκα του, την κόρη του και ένα πλήρωμα 7 ανδρών. Ο γιος του έμεινε σπίτι. Πήγαιναν στη Γένοα και είχαν ένα φορτίο ακατέργαστο αλκοόλ. Από τη Νέα Υόρκη επίσης απέπλευσε τον Ντέι Γκράτσια, ένα βρετανικό καράβι που πήγαινε στο Γιβραλτάρ. Στις 5 Δεκεμβρίου, μετά από σχεδόν 3 εβδομάδες ταξιδιού, το πλήρωμα του Ντέι Γκράτσια είδε το Μαρί Σελέστε. Προσπάθησαν να χαιρετήσουν το καράβι, αλλά δεν απάντησε κανείς. Μόλις επιβιβάστηκαν στο πλοίο, δεν μπόρεσαν να βρουν κανέναν. Το πλοίο ήταν εντελώς εγκαταλειμμένο. Το τρίγωνο των Βερμούδων. Το τρίγωνο των Βερμούδων είναι μια τριγωνική θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της ανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Κατά τη διάρκεια των χρόνων, πολλά πλοία και αεροπλάνα έχουν χαθεί εκεί χωρίς να αφήσουν ίχνο συντριμιών. Κάποια επανεμφανίζονται χρόνια αργότερα, κάποια άλλα χάνονται για πάντα. Το 1880, ένα καράβι που ονομάζονταν HMS Atlanta εξαφανίστηκε στο τρίγωνο των Βερμούδων μαζί με τα 290 μέλη του πληρώματός του. Το 1971, το πλοίο USS Richard E. Byrd χάθηκε στο τρίγωνο των Βερμούδων για 10 ημέρες χωρίς τηλεπικοινωνίες. Το 1918, το USS Cyclops εξαφανίστηκε στο τρίγωνο. Ήταν ένα καράβι 19.000 τόνων, 180 μέτρων και είχε πλήρωμα 300 ανδρών. Πολλά αεροπλάνα έχουν χαθεί στο τρίγωνο των Βερμούδων, συμπεριλαμβανομένου του βρετανικού αεροσκάφους Star Tiger, που χάθηκε τον Ιανουάριο του 1948 με πλήρωμα 6 ανδρών και 25 επιβάτες. Ένα χρόνο αργότερα, τον Ιανουάριο του 1949, το αδελφό αεροσκάφος, το Star Ariel, επίσης χάθηκε στο τρίγωνο με πλήρωμα 6 ανδρών και 12 επιβάτες. Γιατί αυτά τα περίεργα πράγματα συμβαίνουν στο τρίγωνο των Βερμούδων? Δύο θεωρίες είναι επικρατέστερες. Ένας δορυφόρος που λέγεται CSAT εκτοξεύθηκε το 1978 για να χαρτογραφήσει τον βυθό του ωκεανού. Όταν ο δορυφόρος έφτασε στην περιοχή του τριγώνου των Βερμούδων, βρήκε ότι υπήρχε ένα σχεδόν απόλυτα κυκλικό βαθούλωμα με διάμετρο 8 χιλιόμετρα και βάθος 18 μέτρα. Οι επιστήμονες υπέθεσαν ότι θα πρέπει να προκλήθηκε από πτώση μετεωρίτη και αυτό με τη σειρά του προκαλεί μαγνητικές ανομαλίες και βαρυτικές επιδράσεις στην περιοχή. Μερικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι υπάρχουν κοιτάσματα θαμμένου μεθανίου στην περιοχή, παγιδευμένα κάτω από παγωμένο ένυδρο μεθάνιο. Όταν γίνεται κατολίσθηση, η ένυδρη ουσία διασπάται και το μεθάνιο απελευθερώνεται προκαλώντας μαζικά στροβιλισμό στο νερό. Αυτό με τη σειρά του βυθίζει τα πλοία. Όταν το ίδιο μεθάνιο ανέβει αρκετά ψηλά στον αέρα, μπορεί να διαταράξει την πτήση των αεροπλάνων και είναι επίσης και πολύ εκρηκτικό. Μαγεία. Η λέξη μαγεία, witchcraft, προέρχεται από δύο παλιές αγγλικές λέξεις. Σημαίνει η τέχνη των σοφών, επειδή δεν μπορούσαν να καταλάβουν τις δυνάμεις της. Η μαγεία ήταν εκτός νόμου σε πολλές χώρες για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τον 13ο αιώνα στην Αγγλία, η Χριστιανική Εκκλησία δημιούργησε μια ομάδα που λεγόταν Ιερά Εξέταση για να βρίσκει ανθρώπους που διαφωνούσαν με την Εκκλησία συμπεριλαμβανομένων των μαγισσών. Κατά το 1692, στο Σάλεμ της Μασαχουσέτης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, μια ομάδα παιδιών κατηγόρησε 200 κατοίκους της πόλης για μαγεία. Οι μάγισσες δικάστηκαν και 20 εκτελέστηκαν. Αργότερα αποδείχθηκε ότι ήταν όλα ένα φρικτό λάθος. Οι παραδοσιακοί γιατροί στην Αφρική συνήθως αποκαλούνταν μάγοι γιατροί. Αυτοί οι γιατροί ήταν έμπειροι βοτανολόγοι και μερικές φορές επικαλούνταν τις δυνάμεις των πνευμάτων για να τους βοηθήσουν να θεραπεύσουν τους ασθενείς τους. Μαντικοί. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι οι μάντες μπορούν να δουν στο μέλλον. Κάποιοι από αυτούς κοιτούν τις κάρτες ή τα φύλλα του τσαγιού. Άλλοι κοιτούν τα άστρα για να δουν τι κρύβει το μέλλον. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να προβλέψει κανείς το μέλλον. Κοιτάξτε την κρυστάλλινη σφαίρα για να μάθετε περισσότερα.
το υπερφυσικό και το ανεξήγητο. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Το I Ching είναι ένα αρχαίο κινέζικο βιβλίο γνώσης που πιστεύεται ότι δίνει απάντηση σε όλα τα ερωτήματα. Οι Κινέζοι ανακάλυψαν τα ντόμινο σαν μια μέθοδο πρόβλεψης του μέλλοντος. Τα ντόμινο τοποθετούνται σε ένα πουγγί, ανακοινούνται και αφαιρούνται. Οι μαντίες γίνονται με βάση την σειρά με την οποία τα ντόμινο απλώνονται. Δεν υπάρχουν δύο ίδια χέρια. Οι χειρομάντες διαβάζουν τα χέρια των ανθρώπων για να προβλέψουν πόσο θα ζήσουν, τι είδους ζωή θα πρέπει να περιμένουν και ακόμη και πόσα παιδιά θα κάνουν. Ο ζωδιακός κύκλος. Ο ζωδιακός κύκλος είναι βασικά μια ζώνη σταθερών άστρων στον ουρανό, που ομαδοποιούνται σε αστερισμούς. Υποτίθεται πως καθορίζουν την τροχιά του ηλίου, της σελήνης και των πλανητών και δίνουν πληροφορίες στους αστρολόγους που τους μελετούν. Η αστρολογία τοποθετεί τους ανθρώπους σε 12 διαφορετικές ομάδες με βάση τις ημερομηνίες γέννησής τους. Οι άνθρωποι συμβουλεύονται χάρτες των αστεριών και των πλανητών για να προβλέψουν τι τους επιφυλάσσει το μέλλον. Μερικοί άνθρωποι διαβάζουν το οροσκόπιό τους για να δουν τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια μιας ημέρας, εβδομάδας ή μήνα. Ενόραση. Πολλοί άνθρωποι ισχυρίζονται ότι διαθέτουν το χάρισμα της ενόρασης και πιστεύουν ότι μπορούν να δουν ή να αισθανθούν πράγματα που πρόκειται να συμβούν. Αποκαλούνται μερικές φορές ψυχιστές. Δύο από τους μεγαλύτερους ψυχιστές ήταν οι Ολλανδοί Gerard Crusoe και Peter Hurkos. Βοήθησαν αρκετές φορές την Ολλανδική αστυνομία σε εγκλήματα ή σε εξαφανίσεις. Η πιο επιτυχημένη πρόβλεψη του Gerard Crusoe ήταν το 1961 που βοήθησε την αστυνομία να βρεθεί ένα εξαφανισμένο κοριτσάκι. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να πούν πως ο συγγραφέας Morgan Robertson ήταν ψυχιστής. Το 1898 έγραψε ένα βιβλίο για ένα πλοίο που λεγόταν Τιτάνας. Ο Τιτάνας ήταν ένα τεράστιο επιβατικό υπεροκεάνιο το οποίο προσέκρουσε σε ένα παγόβουνο και βυθίστηκε. Η ιστορία ανέφερε ότι δεν υπήρχαν αρκετές σωσίβιες λέμβοι για να σώσουν όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα και ως αποτέλεσμα πολλές ζωές χάθηκαν. Το 1910 ένα νέο υπεροκεάνιο ναυπηγήθηκε. Ονομαζόταν Τιτανικός και απέπλεψε από το Southampton τον Απρίλιο του 1912. 4 ημέρες μετά τον απόπλου, το υπεροκεάνιο προσέκρουσε σε παγόβουνο και βυθίστηκε, πνίγοντας τους περισσότερους από τους επιβάτες του, ακριβώς
όπως την ιστορία που ο Μόργαν Ρόμπερτσον είχε γράψει τόσα χρόνια πριν. Το 1925, ένας διάσημος χειρομάντης προέβλεψε ότι ο Εδουάρδος, πρίγκιπας της Ουαλίας, θα αναγκαζόταν να παραιτηθεί του θρόνου σύντομα μετά τη στέψη του. Προς έκπληξη όλων, 14 χρόνια αργότερα αυτό το προαίσθημα έγινε πραγματικότητα. Ο Εδουάρδος ο 8ος ήταν βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου ανάμεσα στον Ιανουάριο και στον Δεκέμβριο του 1939, αλλά παραιτήθηκε του θρόνου όταν ερωτεύτηκε μια Αμερικανίδα, την κυρία Έρνεστ Σίμψον, μια κοινή θνητή που είχε διαζευχθεί 2 φορές. Καταπληκτικές δυνάμεις. Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι πρικισμένοι με καταπληκτικές δυνάμεις που τους επιτρέπουν να κάνουν πράγματα, να σηκώνονται πάνω από το έδαφος ή να κάνουν αντικείμενα να αλλάζουν σχήμα. Η αιώρηση λέγεται ότι αψηφά την βαρύτητα με το να κάνει τα σώματα ή τα αντικείμενα να αιωρούνται στον αέρα. Οι μάγοι την χρησιμοποιούν στις παραστάσεις τους συνέχεια και λένε ότι δεν υπάρχει τίποτε το υπερφυσικό γύρω από αυτό και ότι είναι απλώς μια οφθαλμαπάτη. Πολλοί άνθρωποι σκέφτονται διαφορετικά και λένε ότι είναι χρήση του μυαλού τους που κάνει την αιώρηση εφικτή. Περισσότερες εκπληκτικές δυνάμεις. Η ψυχοκίνηση είναι η δυνατότητα να επηρεάζει κανείς αντικείμενα με το μυαλό του. Ο Γιούρι Γκέλλερ από το Ισραήλ είναι διάσημος επειδή είναι ικανός απλά και μόνο να κάνει κάτι τέτοιο. Ο Γκέλλερ ισχυρίζεται ότι έχει αποκτήσει τις ξεχωριστές δυνάμεις του για ψυχοκίνηση όταν ήταν μόλις 3 ετών και έχει καταπλήξει τον κόσμο έκτοτε. Ισχυρίζεται ότι είναι ικανός να λυγίζει μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαιροπύρουνα και ότι μπορεί να ζωγραφίζει εικόνες που είναι κρυμμένες και ισχυρίζεται ακόμη και ότι είναι υπεύθυνος για ένα τελεφερίκ που σταμάτησε στη μέση της διαδρομής. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι οι ραβδοσκόποι μπορούν να αισθανθούν που βρίσκεται κρυμμένο στο έδαφος νερό, πετρέλαιο και χρυσός. Χρησιμοποιούν όργανα όπως λυγισμένες μεταλλικές ράβδους ή διχαλωτά κλαδιά τα οποία τρέμουν ή περιστρέφονται όταν έχουν βρει την κρυμμένη ουσία. Παράξενα και περίεργα. Για εκατοντάδες χρόνια θεάσεις περίεργων πλασμάτων, μυστηριωδών τεράτων και περίεργων μνημείων έχουν αναφερθεί σε όλον τον κόσμο. Ακόμη και σήμερα, ειδικοί αδυνατούν να βρουν επιστημονική εξήγηση για πολλά από αυτά τα μυστήρια. Ο Γιέτι ή αποτροπιαστικός χιονάνθρωπος είναι ένα πυθικοειδές πλάσμα που υποτίθεται πως ζει στα Ιμαλάια όρη. Η πρώτη αναφερθήσα θέαση Γιέτι ήταν πίσω στο 1889 και έχουν αναφερθεί εκατοντάδες θεάσεις έκτοτε. Λέγεται ότι είναι ψηλοί, καλυμμένοι με τρίχωμα και αφήνουν αποτυπώματα που έχουν αναφερθεί ότι είναι από 15 έως 30 εκατοστά σε μήκος. Η μεγαλοπόδαρη είναι η βορειοαμερικανική εκδοχή του Γιέτι και περιγράφονται επίσης ως ψηλά μαλλιαρά τέρατα. Υπάρχουν πολλές αναφορές εμφανίσεων και φωτογραφίες και φιλμ έχουν τραβηχτεί από το ζώο, αλλά μέχρι τώρα δεν υπάρχει απτή απόδειξη ότι ο μεγαλοπόδαρος είναι αληθινός. Το τέρας του Λόχνες. Περίπου 10.000 χρόνια πριν, κατά την εποχή των Παγετώνων, ένας παγετώνας έσκαψε μια πελώρια τρύπα στα υψίπεδα της Σκωτίας. Όταν ο πάγος έλειωσε, γέμισε την τρύπα με νερό και σήμερα είναι γνωστή ως Λόχνες. Πιστεύετε ότι κατοικείται από ένα μυστηριώδες πλάσμα, το τέρας του Λόχνες. Παρόλο που αποκαλείται τέρας, οι κάτοικοι της Σκωτίας πιστεύουν ότι η Νέση είναι ένα πολύ ντροπαλό και ακίνδυνο πλάσμα. Θεωρείται ότι υπάρχουν πάνω από 20 τέτοια ζώα στη λίμνη. Σπανίως βγαίνει στην επιφάνεια, αλλά πολλοί άνθρωποι ισχυρίζονται ότι την έχουν δει και μερικοί έχουν πάρει ακόμη και φωτογραφίες της. Ο πρώτος άνθρωπος που πιστεύεται ότι είδε πρώτος το τέρας του Λοχνές ήταν ο Άγιος Κολούμπα, το 565 μετά Χριστόν, όταν ταξίδευε για το Άιβερνες.
Από τότε, το πλάσμα έχει γίνει διάσημο σε όλο τον κόσμο και οι άνθρωποι έρχονται από μακριά, ελπίζοντας να ρίξουν μια ματιά στο παράξενο και αξιαγάπητο αυτό ζώο. Το υπερφυσικό και το ανεξήγητο. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση.